Πρώτο καμπανάκι κινδύνου για την επανεμφάνιση του ιού, της ποικιλοχλώρωσης με τη δίδωση της μελιτζάνας σε δείγματα φυτικών ιστών μελιτζάνας από θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή του Τυμπακίου. Είναι μια ιώση που προκαλεί ρητίδωση. Υπάρχουν διάφορα στίγματα πάνω, να το πω, στη φυτά της μελιτζάνας, αλλά και στην ντομάτα και στην πιπεριά. Νομίζω ότι σαν Κρήτη οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση για να μην μεταδοθεί ο ιός. Αυτός ο ιός προκαλεί νανισμό, νεκρώσεις, χλωρώσεις των φύλων, κυλιδώσεις και παραμορφώσεις των καρπών. Το προϊόν, από τη στιγμή που έχει τέτοιες παραμορφώσεις και τέτοια συμπτωματολογία, είναι μη εμπορεύσιμο. Και, ναι, και εδώ συζητάμε για 100% καταστροφή της καλλιέργειας της μελιτζάνας. Οι ειδικοί δεν κρύβουν την ανησυχία τους, καθώς η μετάδοση του ιού γίνεται πολύ εύκολα, ενώ μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή όχι μόνο για την καλλιέργεια της μελιτζάνας, αλλά και για άλλες καλλιέργειες. Διαδίδεται με μηχανικά μέσα και με τα χέρια, άρα θέλει πολύ καλή και προσεκτική απολίμαση και στα μηχανικά μέσα και στα χέρια των παραγωγών, για να μην μεταδοθεί ο ιός και περαιτέρω. Μπορεί να μεταδοθεί και στην ντομάτα, έτσι. Και στην ντομάτα και στην πιπεριά, και μας απασχολεί αρκετά, απλά δεν είναι τόσα τα δείγματα που να έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη προσβολή και να μην είναι ελεγμένη. Γι' αυτό εξεδόθηκε το δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για να υπάρχει μια επαγρύπνηση. Το ιός της ποικιλόχρωσης με ρητίδωση της μελιτζάνας είναι ένας ιός που πρωτοεμφανίστηκε το 1978 στη Βηρυτό. Έχει εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια σε διάφορες χώρες γύρω από την Ελλάδα. Για πρώτη φορά στη χώρα μας εμφανίστηκε τις αρχές του 2021 στην περιοχή του Τυμπακίου του νομού Ηρακλείου, όπου δείγματα στάλθηκαν στον Μπενάκιο φυτοπαθολογικό. Από εκεί και ύστερα φέτος ξαναεμφανίστηκε ένα δείγμα πάλι από την περιοχή του Τυμπακίου, το οποίο στάλθηκε επίσης στον Μπενάκιο για έλεγχο. Σε άλλες καλλιέργειες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε για να ξέρουμε τις συνέπειες της παρουσίας του όπως σε ντομάτα και σε πιπεριά. Οι ειδικοί προτείνουν τη λήψη μέτρων πρόληψης, καθώς όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχουν γνωστά θεραπευτικά μέτρα. Στην πραγματικότητα πρέπει να αφαιρούνται τα φυτά που είναι ιωμένα μέσα από τα θερμοκήπια. Πρέπει να πλένουμε πολύ καλά και να απολυμμένουμε τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, τα χέρια μας. Προσεκτικοί να είμαστε πολύ σε αυτό, γιατί μεταδίδουμε το να κάνουμε κάποιες εργασίες μέσα στο θερμοκήπιο, μεταδίδουμε πολύ εύκολα από το ένα φυτό στο άλλο. Να φοράμε τις στολές που χρησιμοποιούνται. Όπως και στην καστανή ρητίδωση των καρπών της ντομάτας, έτσι και σε αυτόν τον ιό δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα. Ουσιαστικά μόνο η πρόληψη μπορεί να μας βοηθήσει. Οπότε, όπως μιλούσαμε και για την καστανή ρητίδωση των καρπών, με τη χρήση του υγιούς πολυπλαστικού υλικού, με τον συνεχή έλεγχο των φυτών, φυταρίων. Τα συμπτώματα της ίωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παραμορφώσεις των καρπών, υποβαθμίζοντας ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή, με τις οικονομικές συνέπειες να είναι μεγάλες στους καλλιεργητές. Έχει σχέση βασικά με την ποιότητα, αλλά και στη συνέχεια έχει σχέση και με την παραγωγή. Ναι, γιατί δεν έχουν τόπο στο ράφι στη συνέχεια τα προϊόντα, βάσει που δεν είναι ομοιογενές ένα προϊόν. Η περιφέρεια οφείλει να ενημερώνει τους παραγωγούς, το οφείλει αυτό, για να είναι προσεκτική, για να μην εξαπλώνεται αυτή η ίωση.